Στο κόκκινο είναι η μαύρη αργορά των ανταλλακτικών οχημάτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς έχουν στηθεί ολόκληρα κυκλώματα που κλέβουν αυτοκίνητα και δίκυκλα και στη συνέχεια αφού τα σμπαραλιάζουν και τα κάνουν βίδες, τα πουλάνε σε επιχειρήσεις του είδους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, μέσα σε μία τριετία έγιναν συνολικά 1.969 κλοπές οχημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, 611 σημειώθηκαν το 2021, 788 το 2022 και 570 το 2023. Με βάση πάντα τα ίδια στοιχεία, σημειώθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, σε μία τριετία δηλαδή, 20 συνολικά απόπειρες, ενώ ξιχνιάστηκαν 380 περιπτώσεις. Τα στοιχεία δείχνουν μία γενικότερη αυξητική τάση και σε αυτή τη μορφή της παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια, παρόλο που χάρη στις προσπάθειες της Ελλάς το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2023, υπάρχει μία σημαντική μείωση, ή 218 λιγότερες κλοπές σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με έγκυρους κύκλους της αστυνομίας, η μορφή αυτή έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τα κυκλώματα ανταλλακτικών που έχουν αναπτυχθεί στη μαύρη αγορά, κάτι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους αστυνομικούς για την εξιχνίαση της κάθε περίπτωσης, καθώς τα οχήματα που κλέβονται δύσκολα εντοπίζονται. Η παραπάνω διαπίστωση αφορά κυρίως τις κλοπές δίκυκλων οχημάτων, όπου εκεί τα κυκλώματα της μαύρης αγοράς έχουν ακόμα πιο έντονη παρουσία, κάτι που σχετίζεται σε έναν βαθμό και με τη λατρεία νεαρών στην ταχύτητα, με τους τελευταίους να ψάχνουν να βρουν σε χαμηλές τιμές ανταλλακτικά.